Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, η αντιμετώπιση της ληψιδρίας, η ενεργειακή επάρκεια, η προστασία του αγροτικού εισοδήματος, η ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και η αξιοποίηση του τεράστιου ανθρώπινου και επιστημονικού κεφαλαίου της Κρήτης είναι τα βασικά σημεία της στρατηγικής που αναπτύσσει για τον τόπο ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, που παρουσίασε το ψηφοδέλτιό του στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Έχουν επιλεγεί για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου άνθρωποι από όλες τις παραγωγικές τάξεις, όλες τις κοινωνικές ομάδες, νέοι κυρίως σε ηλικία, από όλη τη γεωγραφική περιοχή του νομού Ρεθύμνου, οι οποίοι έχουν πραγματικά όρεξη ώστε να δουλέψουν πολύ. Η υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που ανακοίνωσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είναι οι Εμμανουήλ Βεριδάκης, Κωνσταντίνος Δανδουλάκης, Εμμανουήλ Καλιονάκης, Στυλιανός Κουμαντάκης, Θεμιστοκλής Θέμης Κωνσταντινίδης, Ελευθερία Εριέτα Μαρή, Ιωάννα Μπροτζάκη, Νικόλαος Ξυπολιτάς και Γρήλος Παπαδάκης. Η περιφέρεια απαιτεί ανθρώπους οι οποίοι θα εργάζονται για το κοινό καλό, για το καλό της Κρήτης, θα δουλεύουν όσο αργά όλη τη διάρκεια της μέρας, όσο αργά τη νύχτα, θα είναι στους δρόμους και όχι κλεισμένοι στα γραφεία. Αυτή είναι η δική μας λογική, αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος τόνισε ότι οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού θα βρούνε βήκο αότα κατά την προεκλογική εκστρατεία τους ανά την Περιφερειακή Ενότητα και την Κρήτη, ενώ σημειώνεται παράλληλα, όπως ανέφερε, και σημαντική ανανέωση στο ψηφοδέλτιο. Θα μπορούν να έχουν ευήκο αότα στη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας στην Κρήτη, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα μηνύματα είναι μηνύματα ανανέωσης, είναι μηνύματα φρεσκάδας και σε κάθε περίπτωση είναι μηνύματα τα οποία νομίζω ότι στις επόμενες επικείμενες εκλογές τα έχει ανάγκη η Κρήτη, τα έχουμε ανάγκη όλοι μας.